σε όλες τις εποχές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ανάγκη του σώμα, διότι δυσπιστούν πολλές φορές, αν όχι απιστούν, και έχουν ανάγκη πλειώνων αποδείξεων. Βράζομαι δε της ευκαιρίας να σας πω ότι ο Θωμάς δεν είναι το άπιστος όπως τον λένε πολλοί, και όταν θέλουν να πειράξουν και κανέναν, μα άπιστος Θωμάς είσαι. Δεν είναι το άπιστος όπως θα δούμε στη συνέχεια. Ο Θωμάς είναι το δύσπιστος, ζητούσε πλείωνας αποδείξεις. Ναι, σας πιστεύω, σας ακούω, σας παραδέχομαι, αλλά αν έβλεπα κι εγώ δεν θα ήταν καλά. Σε αυτές τις περιπτώσεις να ξέρετε ότι ο Κύριος συγκαταβαίνει στις αδυναμίες αυτών των ανθρώπων και με άλλα περιστατικά εμφανεί που υποπίπτουν εις τας αισθήσεις των, τους βοηθάει να στερεωθεί πίστης των. Γι' αυτό είναι η διάζουσα η υπόθεση του Θωμά, όπως σας είπα, αλλά μένει πάντοτε έξω, δεν συζητείται, λόγω του ότι συνερχόμεθα πάντοτε μετά του Θωμά. Την υπόθεση αυτή θα μπορεί να τη βρει κανείς και θα την έχει βρει, αν μελετά, στον Ιωάννη. Είναι ο μόνος ο οποίος ομιλεί τα περιστατικά της δυσπιστίας του Θωμά και της ενεργίας του Χριστού μας να τον βοηθήσει να μην γίνει άπιστος αλλά πιστός. Συγκεκριμένος δε στο 20ο κεφάλαιο του Ιωάννου από στίχος 19 και κατωτέρω. Ούσις ουν οψίας τη ημέρα εκείνη τιμιά των Σαββάτων, ούσις οψίας, εφόσον ευράδιασε τιμιά των Σαββάτων, την Κυριακή. Αν δεν γνωρίζετε, μάθετε ότι η Κυριακή είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδος. Η Δευτέρα το λέει η Δία, εγώ είμαι Δευτέρα. Η Τρίτη λέει ότι εγώ είμαι Τρίτη. Τετάρτη ότι είμαι Τετάρτη, Πέμπτη ότι είμαι Πέμπτη κλπ. Εμείς νομίζουμε ότι Κυριακή είναι η τελευταία ημέρα της εβδομάδος και πρώτη ημέρα της εβδομάδος είναι η Δευτέρα, η οποία διαμαρτύρεται και λέει εγώ είμαι Δευτέρα. Την μία λοιπόν των Σαββάτων, την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, Σάββατα είναι οι εβδομάδες, την μία των Σαββάτων, την πρώτη ημέρα λοιπόν, ούσης οψίας όταν σουρούπωσε και των θυρών τσεκλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων. Ξέρετε που ήσαν συνηγμένοι οι μαθητές? Εις το υπερώον, εκεί που έγινε ο μυστικός δείπνος, που το μέρος αυτό υπάρχει μέχρι τη σήμερον και το έχουν δυστυχώς οι μουσουλμάνοι. Εμείς μια φορά το χρόνο πηγαίνουμε εκεί να κάνουμε μια λειτουργία. Εκεί λοιπόν ήσαν κλεισμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων. Τι είπανε τι φόβος Ιουδαίων και γιατί ήσαν μαζί? Να αντιμετωπίσουν όλοι μαζί αν οι Ιουδαίοι τους επετίθεντο. Να μην είναι διεσπαρμένες σε δυνάμεις και να μην χαθούνε. Γι' αυτό ό,τι μας συμβεί να είμαστε όλοι μαζί. Εκεί όμως, όπως λέγει στη συνέχεια, χωρίς να αναφέρει για ποιο λόγο, δεν ήταν ο Θωμάς το βράδυ εκείνο. Και ίσως να ήταν και η οικονομία. Διότι πολλές φορές, χωρίς να μπορούμε εμείς να το καταλάβουμε, ο Θεός ενεργεί κατά τέτοια έννοια που μία μας απουσία έχει αγαθότερα αποτελέσματα από την παρουσία μας. Ήρθε λοιπόν, λέγει ο Ιησούς,
και έστει στο μέσον και λέγει αυτής ειρήνη ημίν. Και κλεισμένων των θυρών λέγουν ορισμένοι ότι ο Κύριος τη βοηθεία αγγέλου ανέστη. Δεν ανέστη τη βοηθεία αγγέλου, ανέστη ως παντοδύναμος Θεός αφήσας τα κλήθρα της Παρθένου μη λιμινάμενος εν το τόκο, όπως και τις φραγίδες του τάφου απείραξες. Όταν ο Χριστός ανέστη, ο τάφος δεν ήνοιξε, ο τάφος έμεινε κλεισμένος. Μην βλέπετε τις καθολικές αγιογραφίες που παρουσιάζουν ένα τάφο ανοιχτόν με τον Κύριο που φεύγει επάνω με μια κόκκινη σημαία και μερικούς στρατιώτες κάτω πεσμένους πρινείς. Δεν αποδίδει την αλήθεια. Ο τάφος ήνοιξε όταν οι μυροφόρες επήγανε να μυρώσουν τον Χριστό μας την Κυριακή το πρωί. Άγγελος απεκύλησε τον λίθον, ο οποίος λίθος αυτός υπάρχει μέχρι τη σήμερα, μέρος του λίθου αυτού μέχρι τη σήμερα εις τον προθάλαμον του Αγίου Κουβουκλίου, όπου είναι ο τάφος του Κυρίου μας. Δεν εβοήθησε λοιπόν άγγελος εις την Ανάσταση, ο άγγελος διεικόνησε εις την Ανάσταση ή να φανεί ότι ο Χριστός ανέστη. Καθοδόν οι γυναίκες που πήγαιναν την Κυριακή το πρωί να μυρώσουν τον Χριστό μας, που τους έμειναν τα μοίρα στα χέρια διότι τον βρήκαν αναστημένον, συζητούσαν μεταξύ τους ποιος θα αποκοινήσει τον λίθον, γιατί είχαν την πληροφορία ότι ο λίθος, ο οποίος ετέθη επί του τάφου του Χριστού μας, ήταν μέγας φόδρα. Γυναίκες, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Μια δοντογλυφύρα δεν μπορούμε να κινήσουμε εμείς? Ακινήσουμε αυτό το λιθάρι? Δεν έκαναν πίσω όμως, προχώρησαν. Και ο Θεός όταν βλέπει τον άνθρωπο και παραδέχεται την αδυναμία του, εντούτοις επιμένει και ζητά εσφαλώς τη βοήθειά του, σπέβδει δι' αγγέλου του να βοηθήσει. Και έστειλε τον άγγελο και απεκύλησε τον λίθον και είδανε ότι δεν υπήρχε μέσα. Όχι για να αναστηθεί, αλλά για να φανεί η Ανάσταση. Και τους είπε, όπως ενθυμίσαι κι εσείς, που γράφουν αλλού οι Ευαγγελιστές, τι ζητείτε όδε το ζώντα μετά των νεκρών? Ούτε εσύ όδε, εγίγερτε. Ήδου, λέει, ο τάφος όπου έθηκαν αυτόν είναι άδειος. Γίνεται λοιπόν, φύγετε και το κόσμο κηρύξετε ότι ανέστη ο Κύριος. Και κλεισμένον, λέγει, των θυρών. Αν δεν είναι ο Θεός, πώς εισήλθε και κλεισμένον των θυρών? Και αν δεν είχε το εξαναστάσιο σώμα του που λένε οι χιλιαστές, αλλά κάποιο άλλο σώμα, πώς εισήλθε και κλεισμένον των θυρών? Χριστός μας, αγαπητοί μου, είτε ο άνθρωπος, αλλά είτε και Θεός. Και μέσα στη ζωή του παρουσιάζονται και οι δύο φύσεις του Ιησού. Εδώ παρουσιάζεται η θεία του φύσης. Όταν έτρωγε, όταν κοιμότανε, όταν έκλαιε, όταν ρωτούσε πού τον βάλετε το Λάζαρο, εκεί είναι η ανθρωπίνη φύση. Όταν του λέει του Λαζάρου, δεν βρω Λάζαρε έξω, όταν περπατεί επί της θαλάσσης, όταν λέει σιώπα πεφήμωσον, όταν διώχνει συντάγματα διαβόλους, όταν πτύχαμε και με λίγο σάλιο και με λίγο χώμα φτιάχνει μάτι, είναι η θεία του φύσης εκεί. Ή το θεέ άνθρωπος. Ούτε μόνον Θεός, διότι δεν μπορούσε να πλησιάσει τον άνθρωπο, ούτε μόνον άνθρωπος, διότι θα μπορούσε να πλησιάσει τον Θεό. Και η διαμάχη, η διαφορά, ή το μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Και έπρεπε αυτός που θα συμβιβάσει τα διεστώτα να είναι σε άνθρωπος. Από τη ζωή του Χριστού λοιπόν φαίνεται η ανθρωπότης του, και από τα θαύματα του Χριστού φαίνεται η θεότης του. Ωραιότατα δε και επιγραμματικότατα, ο Άγιος Πρόκλος
επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, μαθητής του Θείου Χρυσοστόμου, λέγει το εξής: «Ορώ τα θαύματα, ανακηρύττω τη θεότητα. Βλέπω τα πάθη και ουκ αρνούμε την ανθρωπότητα». «Ορώ», λέει, «τα θαύματα και ανακηρύττω τη θεότητα, ότι είναι Θεός. Βλέπω όμως και τα πάθη που κλαίει, που δακρύζει, που εωτά, που τρώει, που κοιμάται, που πεθαίνει και δεν μπορώ να πω δεν ήταν και άνθρωπος». Ή το «θεάνθρωπος». Εδώ λοιπόν ο Κύριος μας εισήλθε και κλεισμένον των θυρών, λέγει. Ξαναείχε εισέλθει και κλεισμένον των θυρών. Εάν τα πράγματα συζητηθούν από πιο μπροστά, θα ξανατον βρούμε. Θα τον βρούμε ξανά ότι ήταν και κλεισμένον των θυρών. Γιατί δυο φορές παρουσιάστηκε ο Χριστός μας, όπως ξέρετε. Και θα το ακούσετε και το άλλο, σε ποια άλλη στιγμή ξανά εισήλθε και κλεισμένον των θυρών. Ήρθε λοιπόν ο Ιησούς και έστει στο μέσο και λέγει αυτής: «Ειρήνη ημίν». Σκεφτείτε, ήρθε από τον τάφο, κατέβηκε μέχρι άδου ταμείου, έμεινε κάτω εκεί 33 ώρες, όσα χρόνια έζησε εδώ, από την Παρασκευή το απόγευμα στις 3 το απόγευμα, την 9η ώρα, μέχρι την 12η Σαββάτου προς την Κυριακή, είναι 33 ακριβώς ώρες. Και ταυτόχρονα ανέστη την τρίτη ημέρα. Όχι με τα τρεις ημέρες, την τρίτη ημέρα εγείρομαι. Η πρώτη είναι, όπως έχουμε πει άλλοτε, η Παρασκευή που εσταυρώθη, η δεύτερα είναι το Σάββατο και η τρίτη, γιατί από το Σάββατο στις 6 άμα τη δύση του ηλίου μπαίνουμε στην τρίτη ημέρα, ανέστη τρίτη ημέρα εγείρομαι. Μην ψάχνετε να βρείτε 24 ώρα, δεν υπάρχουν 24 ώρα. Στη συνέχεια, και τούτο λοιπόν, έδειξαν αυτής τα σχήρας και την πλευράν αυτού. Σημεία γνησιώτης ότι εγώ είμαι ο εσταυρωμένος, ο λογιστής. Ορίστε τα σημάδια στα χέρια μου, στα πόδια μου και στην πλευρά μου, την οποία εξεκέντησε ο Ρωμαίος στρατιώτης. Ουν, λέγει εδώ στη συνέχεια, «Εχάρισαν οι μαθητές ειδώντες τον Κύριον». Σε άλλη περίπτωση λέγει ότι ο Λουκάς ότι ετρόμαξαν και δεν θέλαν να το πιστέψουν. Βρέθηκαν δηλαδή μεταξύ χαράς και φόβου. Να είναι αλήθεια αυτό το πράγμα? Αυτό που βλέπουμε είναι αλήθεια? Γι' αυτό και ζήτησε και του δώσανε, όπως ενθυμίστε, κερίον, δηλαδή κερίθρα και ψάρι ψητό. Έχετε τι βρόσιμον εν φάδε? Έχετε τίποτα να φάω, να δείτε ότι δεν είμαι φάντασμα όπως με θεωρείτε? Ότι έχω σάρκα, ότι έχω οστά? Εδώ δεν ξέρω πως το έχετε μέσα σας αυτό τοποθετήσει. Λένε οι άνθρωποι ότι θα έχουν πνευματική ζωή, λέει, έπειτα. Σαν τι δηλαδή θα είναι? Δεν ξέρω να σας απαντήσω πως θα είναι. Όμως ο Χριστός λέγει οστέα και σάρκα, όπως εμένα θεωρούνται έχοντα, τα πνεύματα, λέει, δεν έχουν. Και λέγει ότι θα χαλάσει αυτόν τον ουρανό, θα χαλάσει αυτή τη γη και κενών ουρανών με αλφαγιώτα και κενήν γη με αλφαγιώτα. Θα φτιάξει όπου και δικαιοσύνη θα κατοικεί. Θάλασσα δεν θα υπάρχει πλέον και λοιπά. Εδώ τα πράγματα λίγο δεν είναι θέματα που πρέπει να μας απασχολούν. Θα τα βρούμε όπως τα βρούμε τότε. Όμως μπορεί ο άνθρωπος να συλλογιστεί ότι δεν είναι έτσι το θέμα, πως θα είναι όλος πνευματική η ζωή. Τώρα πώς θα είναι ακριβώς δεν ξέρω να σας πω. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαι θα όπως ήταν ο Αδάμ όταν βγήκε από τα χέρια του Χριστού Θεού μας πριν αμαρτήσει. Έτσι πιστεύω. Χαλάσαμε και ήρθε να ξαναμασιάξει. Ή θα έχουμε ακριβώς τη σάρκα που είχε ο Χριστός.
το είδος αυτό της σαρκός, δεν ξέρω τι. Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Γιατί εφόσον αυτός πρωτότοκος εκ των νεκρών εγένετο, αυτός πρωτοανέστη, θα να πει ότι και εμείς αναστηθούμε τη δυνάμει αυτού, κάπως έτσι αναστηθούμε. Έτσι δικαιολογείται και η προφητεία του Εζεκίλ που θα ακούσουμε τη Μεγάλη Παρασκευή. Άμα επιστρέψω επιτάφιος μέσα, εντώστε το αυτί σας και κοιτάξτε το εγκόλπιό σας που κρατάτε οι περισσότεροι στα χέρια σας, να διαβάσετε την προφητεία του Εζεκίλ που λέγει ότι θα αναστηθούμε. Στην τρόπο θα πάρουμε τα οστά μας, τα κοκαλά μας. Στην τρόπο θα πάρουμε νεύρα, σάρκα, δέρμα, πνεύμα και θα ξαναγίνουμε άνθρωποι. Τώρα, πώς και τι θα γίνει δεν ξέρω. Μια φορά μας περιμένουν εκπλήξεις. Για μη αμφισβητείτε αυτά και τελάχιστον, διότι είναι γραμμένα. Και ό,τι έχει γραφεί έχει πραγματοποιηθεί. Ένα μόνο υπολείπεται να πραγματοποιηθεί, το «και πάλι ερχόμενος κρίνε ζώντας σε νεκρούς». Όλα τα άλλα έχουν πραγματοποιηθεί. Εφόσον λοιπόν πραγματοποιήσαν χιλιάδες προφητείες, εικόνες, σύμβολα κλπ, το τελευταίο δεν θα γίνει. Θα γίνει και το τελευταίο. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί λέει χάρισαν, εδώ γράφει ο Ιωάννη. Έτσι το αντελήφθη το πράγμα. Ο Λουκάς που γράφει, γράφει εκ παραδόσεως. Και μπορεί να το έχει διαφορετικά διατυπώσει το ίδιο γεγονός. Είπε μου αυτή ο Ιησούς πάλιν, ειρήνη ημίν. Δυο φορές τους είπε ειρήνη. Ειρήνη στο πνεύμα σας και ειρήνη στο σώμα σας. Κάτι που είναι θεϊκό αυτό. Περισσότεροι άνθρωποι μέσα στις γενναίες δεν έζησαν ειρηνικά. Δεν έζησαν ήσυχοι. Πάντοτε ήσαν ανήσυχοι. Γιατί ήσαν δυσπιστοί. Δεν είχαν εμπιστοσύνη στο Θεό ότι ο Θεός θα τους βοηθήσει στις περιστάσεις των, στις ανάγκες τους, στα σταυροδρόμια τους, στο σταυρό τους. Και τον ύπνο τους χάσανε και την υγεία τους χάσανε και πολλοί στα τρελάτικα εκκλείστηκαν. Άλλοι δεν αυτοκτόνησαν. Διότι λείπει αυτή η ειρήνη. Αυτή η ειρήνη. Η οποία αυτή η ειρήνη έχει δυο πόλους. Είναι ειρήνη προς τον συνάνθρωπο και ειρήνη προς τον Θεό. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, λέγει, όταν ανοίξουν οι πύλες της Εκκλησίας. Να ειρηνεύσουμε, να πούμε την καλημέρα, να αγαπήσουμε για να προσευχηθούμε στο Θεό. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης του Κυρίου δεηθόμεν. Εφόσον εμείς ειρηνεύσουμε, να γυρίσουμε να ειρηνεύσουμε και με τον Θεό. Αυτές οι δύο ειρήνες είναι απαραίτητες, η πνευματική και η προσωπική, η ηλική του κόσμου τούτου. Εδώ λοιπόν δύο φορές και πολλές φορές, αν έχετε προσέξει την Εκκλησία, ειρήνη ημίν, ειρήνη πάση, ειρήνη την ημίν δίδομη ημίν, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη ζάει, η οποία λείπει από τον κόσμο. Επαγγέλλονται οι άνθρωποι ειρήνη, ψεύδονται βέβαια, αλλά την ειρήνη αυτή που δίδει ο Χριστός δεν την έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι που έζησαν και που ζουν σήμερα στη γη. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει και του λέγει το εξής. Με τη δεύτερη ειρήνη είπε, καθώς απεσταλκέμαι ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Αμέσως. Στη συνέχεια. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισεν τους εφίστες στο πρόσωπο και λέγει αυτή, λάβετε πνεύμα Άγιον. Αυτοί βέβαια κοιτάζουν τώρα. Ασφαλώς δεν καταλαβαίνουν ακόμη την ενέργεια. Τι είναι αυτό. Δεν θα έχουν συνέλθει ακόμη από το περιστατικό ότι ξαναβλέπουν μπροστά το δάσκαλο που τον ενταφίασαν προ λίγων ωρών. Εν πάση περιπτώσει. Και ασφαλώς θα ετέθει μέσα τους το ερώτημα, τι να το κάνουμε αυτό το πνεύμα του Άγιον που μας δίνει. Συνεχίζει μόνος ο Κύριος και λέγει, αν την οναφείτε τα αμαρτία, αφίεται αυτή. Αν την οκρατείτε και κράτενται. Τι είναι αυτό τώρα πάλι. Επήγε στον τάφο. Επήγε στον Άζη. Πέσανε. Σταυρώθηκε. Ετάφησανε. Και έρχεσαι μας μιλάς τώρα εδώ για αμαρτίες. Τίποτα άλλο δεν μας φέρνεις από εκεί κάτω. Αυτό είναι το θέμα το σοβαρό. Το οποίο δυστυχώς οι περισσότεροι το αντιπαρεχόμεθα. Πολλά πράγματα κάνει ο άνθρωπος καλά στη ζωή του. Το θέμα των αμαρτιών του δεν προσέχει μόνο. Διότι δεν έπεται ένας που κάνει καλά πράγματα στη ζωή του δεν αμαρτάνει. Μπορεί να κάνει ελεημοσύνες, μπορεί να λέει καλά λόγια.
να παραστέκεται του άλλου στην ανάγκη, στον πόνο, στο σταυρό του. Καλά πράγματα αυτά. Πάτε αυτό να είναι και πόρνο, είναι και μυχό, δεν κάνει και παιδιά, λαστιμάει, κλέβει. Ποια δύο πράγματα κάνει. Το θέμα των αμαρτιών του δεν προσέχει. Και εδώ ο Χριστός μας δείχνει το κέντρο του βάρους. Μη συζητείς για τα έργα σου και ποιος είσαι. Κοίταξε το θέμα των αμαρτιών σου. Από τον Άδη συγγνώμη έφερα. Και από τον Τάφο συγγνώμη έφερα. Όχι για τα μέχρι τώρα, αλλά και για όλα τα αμαρτήματα τα οποία μέλη να γίνουν. Και διότι θα γίνονται αμαρτίες, θέλω να τακτοποιήσω και αυτό εκ προημίου. Να σας πω ότι πάντοτε αυτό θα σας χρειάζεται. Διότι πόσον είστε γεννημένοι από γυναίκα, είναι αδύνατο να μην αμαρτήσετε, όπως λέει ο Ιώβ. Αδύνατο, λέει άνθρωπος, γεννηθείς εκ γυναικός, να μην αμαρτήσει. Και αν η ζωή του ανθρώπου είναι μία ημέρα στη γη, είναι αμαρτωλός, όπως λέει ο ίδιος ο Ιώβ. Διότι ο Θεός λέγει, και αυτούς τους αγγέλους δεν τους βλέπει καθαρούς. Και αυτή τη σελήνη δεν τη βλέπει καθαρή εμπροστέν του. Καταλαβαίνετε τώρα εμείς που πίνουμε την ανομία ως το είδωρ, αν είναι δυνατόν. Είτε λόγο, είτε έργο, είτε διανοία θα αμαρτάνομαι. Όμως αυτός όταν βγήκε από τον τάφο θα σε έφερα συγγνώμη. Και θα σας αφήνω ένα φάρμακο, αιώνιο και αθάνατο. Το θέμα της αφέσεως των αμαρτιών σας. Αλλά πόσοι απόστολοι θα άφηναν αμαρτίες τις οποίες δεν θα οίκουν. Πώς ένας γιατρός θα δώσει φάρμακο, θα γράψει συνταγή, θα δώσει εντολή για μια ασθένεια την οποία δεν ήκουσε τι είδους είναι. Άρα προϋποτίθεται ότι χρειάζεται η εξαγόρευση του αμαρτωλού ανθρώπου για να γίνει η συγχώρηση. Έβαλε δύο λέξεις, δεν ξέρω αν τις καταλαβαίνετε. Καθώς απεσταλκέμαι ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς, λάβετε πνεύμα Άγιον. Πώς σε απέστειλε σένα, κύριε ο πατήρ. Αυτό αναφέρεται στο θαύμα που έκανε σε εκείνον που τον κατέβασαν οι φίλοι του από την οροφή. Όταν τον κατέβασαν από την οροφή, τον παράλυτον αυτόν, ο Χριστός μας είπε, τέκνον αφαιοντές οι αμαρτίες σου. Παρεξηγήθηκε από τους γραμματείς και από τους Φαρισαίους, διότι αυτοί γνώριζαν ότι μόνο ο Θεός έχει δικαίωμα και εξουσία να αφήνει αμαρτίες. Αυτός ποιος είναι που αφήνει αμαρτίες? Ο Χριστός μας Θεός ον συνέλαβε τη σκέψη τους και τους είπε, τι διαλογίες σε πονηρά είναι αυτής? Δεν εξέφρασαν τη γνώμη τους, δεν εξωτερήκευσαν. Το εσκέφτηκαν από το μέσα τους. Και σαν Θεός συνέλαβε το τι εσκέφτοντο. Τι είναι σκοπότερον υπήν? Αφαιοντές οι αμαρτίες σου ή άρον τον κραβατό σου και περιπάτη? Είναι αείδητε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία αφιένε αμαρτίες επί της γης. Γυρίζει στον παραδιακό του, λέει, πάρ' το κρεβάτι και φεύγε. Και σηκώνεται αυτό και παίρνει το κρεβάτι του και βγήκε μπροστά από όλου. Και δάγκωσαν κάτω δι λεγόμενο τη γλώσσα του. Αυτή την εξουσία λοιπόν, αυτό το δικαίωμα που αφιένε τι αμαρτίε επί τη γη, δεν το πήρε κοντά του ο Χριστό στον ουρανό. Καθώ απεσταλκέμαι ο πατήρ, με εξουσία και με τα δικαιώματα που ήρθα ω ιό ανθρώπου στον κόσμο, εγώ θα φύγω σε λίγε μέρε. Καγώ πέμπω ημάς. Λάβετε λοιπόν αυτό το πνεύμα, αυτή την χάρη του πνεύματος του Αγίου, να συγχωρείτε τις αμαρτίες των ανθρώπων, οι οποίοι ασφαλώς θα σας τις ενεπιστευτούν. Από εδώ λοιπόν βγαίνει το δικαίωμα του αφιένε τις αμαρτίες της ανθρώπου από την περίπτωση αυτή. Μη πλανόμεθα, η μεγαλύτερα ευλογία που ήρθε από τον Χριστό εις τον κόσμο, ήτο η άφεση των αμαρτιών μας. Και το μεγαλύτερο μυστήριο που αξιοποιεί όλα τα άλλα μυστήρια
είναι το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Γι' αυτό και λέγεται από τους νηπτικούς πατέρας φιλάνθρωπον μυστήριον. Φιλάνθρωπον. Και αν δεν υπήρχε το μυστήριο αυτό της μετανοίας και της εξομολογήσεως, ουδής ο σωζόμενος. Δεν υπήρχε κανένας ως ζήσετε και ουχ αμαρτής. Μόνο ο Χριστός δεν ημάρτησε. Και αυτός ο Αβραάμ ημάρτησε. Όλοι ημάρτησαν. Ναι. Αυτό διδάσκει εδώ. Κάνει πεντηκοστή δε, πρώτη πεντηκοστή. Πνεύμα του Άγιον δεν εδώθη τότε, εδώθη πεντηκοστή. Όμως αυτός έδωσε ειδική χάρη του δεσμήν και λύη. Και νομοθετεί το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως πριν της πεντηκοστής, πριν γίνει η πεντηκοστή. Και από τότε έχουμε την διαδοχή. Ο Χριστός μας την έδωσε την εξουσία εις τους Αποστόλους. Οι Απόστολοι εις τους πατέρας τους άλλους. Στον Τιμόθεο, στον Τίτο, στον Χρυσοστόμο Σμύρνης, στον Αντίπα, στους άλλους, Περγάμου εκεί, αυτούς που χειροτώνησαν από τους Αποστόλους. Οι άλλοι σε άλλους, οι άλλοι σε άλλους, οι άλλοι σε άλλους, και μέχρι τη σήμερα υπάρχει αυτή η διαδοχή της χάριτος του Πνεύματος του Αγίου, του δεσμήν και λύην αμαρτίες. Εγώ δεν μπορώ να τη λύσω τις αμαρτίες μου, ούτε τις δικές σας. Πρέπει να είναι αυτός ο οποίος θα φέρει αυτή την διαδοχή για να λύσει τις αμαρτίες. Αυτό διδάσκει εδώ. Και συνεχίζει. Χωμάς δε εις εκ των δώδεκα ο λεγόμενος δίδυμος ουκ ειν μετ' αυτόν ότε ήλθε ο Ιησούς. Δεν ευρέθηκε κατά σύμπτωση, κατά συγκυρία εκεί όταν ο Χριστός μας επήγε. Καταλαβαίνετε τώρα, επληροφορήθηκε εκ των υστέρων όταν επέστρεψε, ίσως αργά το βράδυ, δεν ξέρω πότε, τα συμβάντα αυτά που δεν δραματίστηκαν. Έλεγον ουν αυτό οι άλλοι μαθητές. Εωράκαμε τον Κύριο. Είδαμε τον Κύριο, το ξέρεις. Ο δε είπεν αυτοί. Εάν μη είδω εντεσσερσί αυτού των τύπων των ύλων και βάλω των δαχτυλών μου ή των τύπων των ύλων και βάλω τη χείρα μου ή την πλευράν αυτού που μη πιστεύσω. Ζητούσε να ειδεί τα χέρια του τα τρίπια και να ειδεί και την πλευρά του. Είδατε τι έδειξε, είπε στην αρχή. Έδειξε σε αυτούς τα χέρια του, έδειξε και την πλευρά του. Είναι τα σημεία αυτά που αποδεικνύουν τη γνησιότητα του Ιησού. Δεν ήταν κάποιος άλλος που του μοιάζε, κάποιος σωσίας άλλος. Δεν έγινε απάτη. Οι άλλοι δεν ήσαν με τρίπια χέρια, ούτε με τρίπια πλευρά. Είχανε και την πλευρά τους και τα χέρια τους ακέραια. Το χαρακτηριστικό του Ιησού είναι αυτό. Όπως και στο όνομά του. Ο Ιησούς δεν είναι κάποιος Ιησούς. Είναι ο Ιησούς ο εσταυρωμένος, ο Ναζαρινός. Έτσι ακριβώς εχαρακτηρίστηκε από τον Άγγελο. Τι ζητεί Θεόδε, Ιησούν των εσταυρωμένων, των Ναζαρινών, ούτε Θεόδε. Όχι κάποιον Ιησούν, υπήρχε και Ιησούς του Ναβί. Υπήρχαν και άλλοι Ιησοί, αλλά συγκεκριμένος ο Ιησούς. Αυτές λοιπόν η πλευρά του και τα χέρια του τα τρίπια είναι η γνησιώτη ότι πράγματι πρόκειται περί του προσώπου το οποίο εκαρφώθη προ λίγων ημερών και ελονχίσει εις την πλευρά μου. Αυτά που πια ελέγοντο και κλεισμένων των θεών εκεί μεταξύ των ο Κύριος τα γνώριζε καθ' ο Θεός και γνώριζε την αδυναμία και την επιθυμία του Θωμά. Και όπως σας είπα στην αρχή, όταν ο άνθρωπος έχει καλή προαίρεση, ας δυστυχεί. Ο Κύριος θα τον βοηθήσει δια των αισθήσεων, πράγμα το οποίο έκανε και στο Θωμά, του έδωσε την ευκαιρία και να δει και να άψει και το δάχτυλό του να βάλει και με τα μάτια του να πληροφορηθεί ότι είναι αυτός και να ανακράξει εκείνο ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Όταν λοιπόν λέγω ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος όλων των αιώνων
είναι καλοπροαίρετος. Όμως δυστυχεί σε ορισμένα πράγματα, αλλά είναι καλός ομιλητής, καλός συζητητής και καλός ερευνητής. Συγκαταβαίνει ο Χριστός και τον βοηθάει κατά τέτοια έννοια να μην γίνει άπιστος, να μην πάρει την κάτω βόλτα, αλλά να γίνει πιστός. Αν σήμερα έχουμε απίστους, είναι διότι δεν θέλουν να πιστέψουν. Γιατί αν πιστέψουν σε έναν Χριστόν που θα τους απαγορεύσει τα σαρκικά αμαρτήματα, που θα τους απαγορεύσει τις ατασταλίες της σαρκός γενικά, που θα τους απαγορεύσει τη μόδα, που θα τους απαγορεύσει πολλά πράγματα και θα τους βάλει τα δυο σπόδια κατά το δίλεγόμενο σε ένα παπούτσι, δεν τον θέλουν τέτοιο Χριστό, γι' αυτό τον απορρίπτουν εκ προημίου. Αυτός είναι ο λόγος. Ο πιο σκληρός, αν θελήσει να πει, σε μαθαίνω ότι υπάρχει ή μαθαίνω ότι υπάρχει κάποιος Χριστός, είσαι αλήθεια, είμαι διατεθειμένος σε αν είσαι, να σε πιστέψω και να σε ακολουθήσω. Την ίδια ώρα θα έχει την πληροφορία. Αλλά δεν θέλει ο άνθρωπος. Και σας λέγω για δεν θέλει, όπως και το Ευαγγελιό του δεν το θέλει ο άνθρωπος, διότι του ελέγχει την παράνομη ζωή του. Θα του κόψει τις ειδονές της σαρκός, τις παράνομες, γιατί νόμιμες τις επιτρέπει και τις ευλογεί, αλλά τις παράνομες. Και διότι ο άνθρωπος δεν θέλει να ζήσει νόμιμα, αλλά παράνομα, γι' αυτό ακριβώς τον Χριστό δεν τον θέλει. Όποιος πλησιάσει στον Χριστό θα θεραπευτεί. Πολλοί δεν τον πλησιάζουν από υπολογισμό. Δεν ενθυμούμε το όνομα ενός Αγίου που εγένετο η περιφορά των Αγίων του Λιψάνων. Επρόκειτο να περάσει από ένα δρόμο όπου ήσαντε δύο χωλοί και επετούσαν και οικούστη να λέει ο ένας τον άλλον, σήκω, του λέει, τι κάθεσαι, λέει, πού να πάω, σήκω να φύγουμε, του λέει, γιατί, ποιον τα λείψα, να λέει, του Αγίου, λέει, θα γίνουμε καλά έτσι πάμε χαμένοι, θα γίνουμε καλά και πάμε χαμένοι, δεν ήθελα να γίνουν καλά, ας κονομούσα πάντα την ώρα, δεν πάω να δουλεύω, θα τον κονομώ από εδώ. Τον έπαιρνε τον άλλον να φύγει, μήπως ξάσουν τα Άγια Λείψανα και τους κάνει καλά. Δεν ήθελα να γίνουν καλά. Έτσι είναι πολλοί άνθρωποι. Δεν τον θέλουν τον Χριστό όπως προσφέρεται. Τον θέλουν να τους ευλογεί τις αδυναμίες τους. Και αυτό συμβαίνει σήμερα στους συγχρόνους λεγόμενους, στους μοντέρνους χριστιανούς, οι οποίοι θέλουν ένα Χριστό να τους καλλιεργεί και να τους ικανοποιεί τα ψυχώσεις των, όχι να περιποιείται την ψυχή των. Γι' αυτό και αυτοί με τα ψυχώσεις των απασχολούνται και όχι με την ψυχή των. Εδώ εν πάση περιπτώσει και μεθημέρας 8 πάλι ήσαν έσω οι μαθητές αυτού και ο Θωμάς με αυτόν επί τα 8 μέρες ακριβώς, δηλαδή την άλλη Κυριακή το βράδυ, έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων όπως και γρηγορότερα και έτσι στο μέσο και λέει ειρήνη μην, ακριβώς όπως την περιεφέρθη στην πρώτη επίσκεψη με τα ίδια σκηνικά, όπως τα παρέστησαν στο Θωμά, όπως του τα είπαν του Θωμά, έτσι ακριβώς εκράτησε ο Χριστός για να τον βοηθήσει, να τον διευκολύνει. Τι σου είπαν? Δεν σου είπαν και κλεισμένο των θυρών? Ορίστε. Δεν τους είπα ειρήνη μην? Ορίστε. Και συνεχίζει στην ενέργειά του ως εξής. Ήταν κατόπιν, λέγει το Θωμά, φέρε το δάχτυλό σου. Αυτό δεν είχε πει να βάλεις το δάχτυλό σου? Φέρε το δάχτυλό σου, όδε και είδε τα σχήρας μου, και φέρε τη χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Καταλαβαίνετε τώρα τι σοκ θα υπέστη εκείνη την ώρα ο Θωμάς μέσα στη συντροφιά που ασφαλώς δεν θα ήταν οι 12 μόνον, σου να ήταν και η Παναγία Μητέρα, σαν και άλλοι στενοί φίλοι, γνωστοί, να τον πιάνει αυτόν από τη μύτη απευθείας. Πού τα ξέρει? Ποιος του γράψε? Ποιος τον ειδοποίησε? Πότε έγιναν αυτά? Δεν τον είδε κανένας ξανά.
Ούτε έγινε καμιά συζήτηση ότι τον είδαν. Αυτό δεν σου είπανε. Έγινε αυτό. Έλα λοιπόν εδώ και βάλε το δάχτυλό σου και βάλε τη χείρα σου στην πλευρά και μη γίνω άπιστος αλλά άπιστος. Μη γίνω άπιστος. Δεν είναι το άπιστος. Είναι το δύσπιστος. Ζητούσε πλοίο να σε αποδείξει. Θα μου πείτε σε τι ωφέλει σε αυτό. Πρώτα είναι ο αντιπρόσωπος όλων των δυσπίστων ανθρώπων των αιώνων. Να δείτε, δεν θέλετε, το ίδιο και εγώ. Και την έπαθα. Γιατί άνθρωποι όλων των αιώνων μεταφέρουν από του οτός εις των οφθαλμών την πίστη των και από εκεί την εξαρτούν. Και ακούμε, αν δεν λέμε και εμείς οι ίδιοι, εγώ αν δεν είδω, δεν πιστεύω. Θα είδω ο ίδιος. Παρότι αυτό το είδος της πίστεως δεν αμείβεται από τον Χριστό. Και η γνώση, η εξοράσεως δεν αμείβεται από τον Χριστό. Διότι δεν είναι πίστης, είναι γνώση. Είδες, έλαβες γνώση, εμπειρία του προσώπου, του πράγματος, σε εκδηλώσεως. Πίστης είναι πνευμάτων, πραγμάτων, έλεγχος μη βλεπωμένων. Να κρατάς ένα πράγμα και να το πιστεύεις χωρίς να το έχεις δει. Τότε. Αλλά τότε αυτή η ενέργεια προϋποθέτει κατάθεση του εγώ. Και εμείς εγωιστέοντες δεν το παραδεχόμαστε. Πιο κάτω λέμε, το κατάλαβα εγώ αμέσως, το κατάλαβα, αν πεις εμένα. Μένει η εξυπνάδα. Μένει ο εγωισμός. Μένει ο κοντυλοφόρος. Ξέρετε τι λέγει στο 16ο κεφάλαιο του Ιωάννου. Πολλοί λέγει βλέποντες τα θαύματα επίθεσαν εις αυτόν. Αλλά αυτός δεν αεδέχεται. Σε κανένα λέει δεν είχε εμπιστοσύνη. Διότι αν εγώ σου δείξα ένα θαύμα και κάποιος διάβολος παρακάτω σου δείξει ένα άλλο, μπορεί να πάσει με αυτόν. Εγώ σε θέλω χωρίς θαύμα να πιστέψεις. Γι' αυτό οι χριστιανοί δεν πρέπει να ζητάνε θαύματα, να δούνε θαύματα. Οι χριστιανοί που ζητάνε θαύματα να δούνε δεν είναι χριστιανοί σωστοί ακόμα. Φότανε κάποτε ένα τρένο από την Καλαμάτα. Εκεί που περνούσε το τρένο δεξιά ήταν ένα κλεισάκι που είχε μια εικόνα η οποία έρεε από τους οφθαλμούς δάκρυα της Παναγίας μας. Εσταμάτησε το τρένο μέσα χωράφια και κατέβηκε σχεδόν ολόκληρος ο κόσμος ο επιβατικός να πάει να δει το γεγονός. Και γύρισαν μέσα και διηγούν το και έλεγαν και λοιπά σταυροκοπούμενοι. Μέσα στο τρένο αυτό ταξίδευε και ο πατήρ Ιωήλου για να κόπλωσε ο σχορεμένος αυτός που έχει κοιμηθεί. Αρχιμαντρίτης σε Καλαμών. Αυτός δεν κατέβηκε. Μπαίνουν λοιπόν δυο νεαροί μέσα. Να, από σας η θρησκεία χάνεται. Από σας τους απίστους, τους παπάδες. Γυρίζει ο γέροντας, τον βλέπει με ηλαρότητα. Από σας. Ακούς εκεί να μην κατεβεί να δει το θαύμα. Συνεχίζει. Γυρίζει λοιπόν ο γέροντας και του λέει, εγώ παιδί μου πιστεύω και δεν μου προσθέτει τίποτα το θαύμα. Εσύ που είσαι δύσπιστος ή άπιστος, καλά κάνεις και κατέβηκες να δεις το θαύμα. Αυτή ήταν η απάντηση. Ξανός δεν ζητάει θαύματα. Ξανός πιστεύει στο θαύμα. Διότι ο ίδιος είναι ένα θαύμα. Και εφόσον δεν έχει ερμηνεύσει τον εαυτόν του ακόμη, πώς ακούει, πώς βλέπει, πώς αισθάνεται, πώς χωνεύει, πώς κάνει κλπ. Τίποτα δεν έχει ερμηνεύσει. Είναι ένα θαύμα μόνιμο. Γιατί δεν πιστεύει εκείνο. Για να μην πιστέψει εκείνον που έκαμε εμένα το θαύμα, να μην πιστέψει το μάστορα, τον τεχνίτη, γιατί πιστεύουν. Τα θαύματα πάντοτε είναι για τους συγχρόνους Θωμάδες. Και ο Θωμάς υπήρξε ο μάρτης και υπερασπίσεως και κατηγορίας. Βοηθάει όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν δύο να σε αποδείξεις και κατηγορεί όλους αυτούς οι οποίοι αμφισβητούν, παρότι αυτό σε βρέθηκε και απέδειξε ότι τα πράγματα δεν έχουν έτσι αλλά ήταν κάπως διαφορετικά. Οικονομία Θεού λοιπόν, ώστε ο Θωμάς να βρεθεί έξω ίσως
Και να είναι ο Μάρξ αυτός που με βοηθάει σήμερα. Ήμουνα εγώ εκεί, το ίδιο είπα και εγώ. Και με έπιασα από τη μύτη και ντρέπομαι να τον ακούω και να τον βλέπω ακόμη. Γι' αυτό που έκανα τη δυσπιστία μου αυτή. Τον βόχησε δε το Θωμά όμως αυτό. Πολύ. Γιατί θα μου πείτε. Βγήκανε άνθρωποι και κήρυξαν την Ανάσταση του Χριστού. Από εκεί ξεκίνησαν. Ξεκίνησαν τις αγαθοεργίες. Ξεκινάμε εμείς. Μην πιστεύω στον Χριστό και πιστεύουν σε μια ανωτέρα δύναμη, σε ένα ανώτερο όν ή πιστεύουν στον Θεό, εφόσον απορρίπτουμε τον Χριστό. Που την Ανάσταση του Χριστού. Διότι αν εκήρυτο Θωμάς, πέρι της Αναστάσεως, ότι αυτόν τον οποίο σας κηρύττουμε δεν ήταν ένας άνθρωπος, αλλά και Θεός, και ήτον είναι και Θεός, διότι όλοι οι λεγόμενοι αρχηγοί των θρησκειών είναι εις τον τάφον. Έχουν καθυλωθεί όλοι στον τάφο. Μόνον των χριστιανών ο αρχηγός έχει κενόν τάφον. Δεν υπάρχει μέσα. Μόνο αυτός. Όλους τους άλλους τους εκράτησε ο Άδης κάτω. Μόνον ο Χριστός ανέστη. Το Κομφούκιο, το Ζωροάστρης, το Μωάμεθ, ούτε κανένας. Όλοι είναι κάτω. Με τον τάφο. Όνον των Ορθοδόξων ο Θεός έχει κενόν τάφων. Και αυτό είναι υπέρ μας και είναι μια αλήθεια και μη μας διαφεύγει. Αν έρχεται λοιπόν κάποιος από το κροατήριο, του λέγε, δάσκαλε, μας μιλάς ότι αυτός τον είδες εσύ ανασυνένον. Και έλεγε ο Θωμάς, την αλήθεια, δεν τον είδα, μου είπανε. Άστε, εφόσον δεν τον είδες, άστε. Τώρα όμως και σε αυτή την ερώτηση ακόμη θα βρει, ναι, όχι μόνο τον είδα, αλλά μου γυάλισε και τη μύτη. Διότι εγώ τον αφισβήτησα ότι ανέστη. Και μου έκανα αυτό και αυτό και αυτό. Ανεβάσαμε στο καρφί. Τον είδα. Έβαλα το δαχτυλό μου στην πλευρά του. Τον είδα. Και φώναξα. Ο Κυριός μου και ο Θεός μου. Καταλάβατε. Από όλες τις πλευρές δηλαδή, όπου το εξετάσει κανείς το πράγμα, βγαίνει αγαθόν. Και επιτρέπονται πολλές φορές κάτι τέτοια πράγματα για να αποδεικνύεται περισσότερο ένα γεγονός που θέλουμε να υποστηρίξουμε. Μην γίνουν λοιπόν, του λέει, άπιστος, ήτο στο μετέχνιον. Δεν είναι το άπιστος. Κλειδονίζεται το. Μην γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Και τον βοήθησαν και τα εξωτερικά αυτά περιστατικά, ο οφθαλμός που τον είδε, το αυτή που τον άκουσε και το χέρι που τον φυλάφισε και πλέον πήρε τη σωστή γραμμή. Θέλω τώρα να σας πω κάτι. Κάποιος που θα ακούσει αυτό το κήρυγμα ή θα διαβάσει αυτά τα περιστατικά, ο οποίος δυστυχεί, ξέρω εγώ τι, ίσως πει, μάλλον θα πει, ότι μακάριος ο Θωμάς που του δόθηκε αυτή η ευκαιρία και έτσι βοηθήθηκε, στέριωσε και εσώθηκε ο άνθρωπος. Μακάριος ο Θωμάς. Αλλά βλέπεις, δεν μπορούσαμε να είμαστε όλοι εκεί. Έτσι λένε οι άνθρωποι. Χριστός μας, αγαθός ον και θέλοντα να βοηθήσει όλα τα παιδιά του και τα αδέρφια του, οικονόμησε ώστε να υπάρχουν σε όλους τους αιώνας πλευρές του Χριστού ή να ψηλαφούνται. Δεν είναι μόνον αυτή καθεαυτή η πλευρά του Χριστού η οποία μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση. Ο Άγιος Σπυρίδωνας δεν είναι μια πλευρά του Χριστού. Δεν πήγαινε εκεί πέρα και κοίταξε, 1600 χρόνια λείψανε. Πέρασαν επιστήμονες, πέρασαν άπιστοι και άθεοι της δύσεως, πέρασαν. Κόσα τα χέρια όλοι επάνω και έφυγαν. Κατέβα πιο κάτω να δεις τον Άγιο Διονύσιο, κατέβα πιο κάτω να δεις τον Άγιο Γεράσιμο, πήγαινε να δεις την Αγία Θεοδόρα, την Αυγούστα, τη Βασίλισσα, την Κέρκυρα, πήγαινε να δεις τον Άγιο Ιωσήφ στο Γαϊτάνι. Πέντε λείψανα, πέντε πλευρές του Χριστού
Για τον Χριστό θα διατηρεί εκεί. Θα τον διατηρώ εγώ, ούτε θα διατηρεί κανένας άλλος. Ο Χριστός θα διατηρεί εκεί. Υπάρχουν μόνο στα Επτάνησα. Πέντε Άγια Λείψανα έχουν τα Επτάνησα. Διαχωριστική αυτή γραμμή μεταξύ σκότους και φωτός. Είναι τυχαίο γεγονός ότι μπήκαν σε αυτή την οροσειρά τα Λείψανα αυτά, ώστε να έρχονται οι τυφλοί, οι δυτικοί, να βλέπουν, να άπτουν, να ακούουν, να οσφραίνονται και να γυρίζουν, να μην γίνονται άπιστοι, αλλά να είναι πιστοί. Πήρατε προχθές βασιλικό ή δεντρολίβανο από το Σταυρό. Εφτιάξατε προσδήμη στο σπίτι σας ή δεν φτιάξατε? Αν δεν φτιάξατε, κακώς σε κάματε και δεν φτιάξατε. Και πηγαίνετε και παίρνετε προσδήμη ζύμη από το φούρνο, μαγιά. Βάλτε λίγο αλεύρι, λίγο νερό και βάλτε το βασιλικό ή ό,τι άλλο άνθρωπο πήρε από το Σταυρό. Το είδε αρχηθεί απ' έξω. Και είναι πλευρά του Κυρίου αυτή. Δεν σου δίνει να καταλάβεις ότι παραπέρα από εκείνα που βλέπεις, ακούς, που άψεις, που γεύεσαι, που οσφραίνεσαι, είναι κάτι τι άλλο. Παίρνεις αγιασμό, είτε μεγάλων είτε μικρών λεγόμενων. Χαλάει ποτέ? Ουδέποτε. Δεν είναι μια πλευρά του Θεού σου που τον έχεις κρεμασμένον εκεί, στο εικονοστάσιο σου, και τον βλέπεις μέρα νύχτα θα θαυματουργείς? Είναι ανάγκη να είσαι στα Ιεροσόλυμα, στο Υπερόν? Είναι ανάγκη να είσαι στη Γενισαρέτ να έχεις θαύματα? Πάμε στη Μαλεβή. Και ρέει μύρον το τζάν. Πώς ρέει μύρον το τζάν? Ήρθανε χημικοί, ήρθανε επίσημοι, ήρθανε στρατηγοί, ήρθανε αυτοί οι επίσκοποι, ήρθαν. Στο μάτι του στρατηγού. Παναγία μου, Παναγία μου, γιατί καίει σαν κομφόρτ καίει. Και κρέμασε το ρολόι του και υπάρχει εκεί πέρα. Τι θέλεις άλλο, άνθρωπε, να κάνω? Θα τι θέλεις άλλο να σου κάνει? Είναι ανάγκη κάθε μέρα να βγαίνει ο Χριστός κρεμασμένος στην πλατεία Συντάγματος για να πηγαίνουμε να τον ψηλαφούμε εμείς οι σύγχρονοι εβδομάδες? Δεν μας έχει αφήσει τόσα πράγματα? Δεν είναι αυτά βοηθητικά πράγματα, ώστε σαν να πιάνουμε τον ίδιο τον Χριστό, την πλευρά του Χριστού? Δυστυχώς θα κρυφτούμε πολύ εμείς οι Ορθόδοξοι. Αυτά δε δεν τα έχει κανένα στον κόσμο, είναι μόνο η Ορθοδοξία, κανένας άλλος. Μόνο η Ορθοδοξία, η οποία κρατά σωστά το δόγμα. Γιατί ο Χριστός είναι δογματικός. Ο Χριστός δεν είναι φιλανθρωπική οργάνωση. Δεν είναι σύλλογος κυριών που αγοράζει φάρμακα και φτιάχνει κάλτσες για τους στρατιώτες. Είναι δόγμα πρώτον. Μπορεί να τα απορριφθεί όλα αυτά που λέω εγώ, τα καλά έργα του ανθρώπου. Αλλά είναι δόγμα. Πιστέψει σωστά. Όσοι αξιωθείτε και πάτε φέτο κάτω στα Ιεροσόλυμα, πηγαίνετε να δείτε σε ποιον δίνει το φως της Αναστάσεως ο Χριστός. 10 άνθρωποι είμαστε. Κατομμύρια οι Εβραίοι, κατομμύρια οι Μουσουλμάνοι, κατομμύρια οι άλλοι, πατριστοί κλπ. Τίποτα. Ορθόδοξος επίσκοπος θα πάρει το φως. Δεν το δίνω. Δικό μου. Εγώ σταυρώθηκα, λέει ο Χριστός. 1900 χρόνια. Δεν το πήρε κανένας. Η Ορθόδοξη. Πού πάμε, αγαπητοί μου? Τι ζητάς παραπάνω? Τι άλλο θαύμα θέλεις να δεις? Πες μου, τι άλλο θέλεις να δεις? Και χίλιες άλλες δύο περιπτώσεις. Στον Αγιάννη το Ρώσο πηγαίνετε να δείτε εκεί πέρα. Δεν υπάρχει. Πόσα άλλα Λείψανα δεν υπάρχουν? Είναι πλευρές του Κυρίου αυτές, που τις έχει αφήσει μέσα διασκορπιστά για να βλέπουν οι άνθρωποι και να αντιλαμβάνονται ότι κάτι παραπάνω είναι. Δεν είναι μόνο εκείνο που βλέπουμε, αλλά κάτι παραπάνω είναι. Και έτσι όταν ο άνθρωπος φτάσει στο σημείο αυτό, σε αυτό το σταυροδρόμι, να αρχίσει να παραδέχεται ότι κάτι παραπάνω είναι, από εκεί και κάτω ο Χριστός τον πληροφορεί τα υπόλοιπα του. Δεν ξέρω, είναι νομίζω κάτι που δεν πρέπει να διαφεύγει από κανένα. Δηλαδή τι? Η χειρονομία αυτού του Χριστού πώς σκέφτεται και πώς ενεργεί μέχρι τη σήμερον, για να βοηθεί όλους τους ανθρώπους αυτούς που για τον α ή β λόγο έχουν πάθει κάτι στο νου και δεν μπορούν εύκολα να παραδοθούν. Πώς αυτός του βοηθάει? Σε πάση περιπτώσει λέγει, όταν του είπε αυτά τα λόγια, απεκρίθη ο Θωμάς και είπε αυτό: ο Κυριός μου και ο Θεός μου. Απάντησης για τους Ιεχωβάδες.
ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Δεν το έχει γραφεί τους μέσα. Και τούτης απορρίπτει τη θεότητα του Ιησού. Τότε είπε ψέματα, δεν ήξερε τι έλεγε ο Θωμάς ο Απόστολος. Τότε απορρίπτει ολόκληρο το Ευαγγέλιο. Όμως έδωσε μία πλαγία απάντηση ο Χριστός μας. Όμως εσύ, λέγει αυτό ο Ιησούς, ότι εωρακάς με πεπίστευκας, διότι μέδες του λέει επίστευσες. Μακάρι οι μη ειδώτες και πιστεύοντες. Δεν τον εμακάρισε. Χρειάζει διαδικασία για να με παραδεχτείς, του λέγει. Εωρακάς με πεπίστευκας. Με είδες και πίστευσες. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύοντες. Εμείς αν πιστεύουμε, είμαστε μεταξύ αυτών των μακαριστών. Εμείς ούτε τον είδαμε, ούτε τον ψηλαφίσαμε εκεί, ούτε τον ακούσαμε. Το πιστεύσαμε. Ήρθε διαμέσου του Παύλου, εδώ, στην Πνίκα στην Αθήνα, και από εκεί τον πήραμε και τον έχουμε και τον κρατούμε μέχρι τη σήμερα. Αυτά λέγουν λοιπόν τα περιστατικά, δείχνουν το πώς σκέφτεται ο Χριστός έναντι κάθε ανθρώπου. Και χαρά στους ανθρώπους που οποιοδήποτε πρόβλημα πίστεως αν είχαν, αν είχαν όμως την ταπείνωση και του το έθεταν, αχ, να ειδώ κι εγώ, κάτι κι εγώ, να στερεώσω, να μου στηρίξει την πίστη μου, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Άλλο άνθρωπος, εγωιστήσων, απορρίπτει εκ προημίου. Δεν δέχεται ουδεμίαν συζήτηση, δεν παραδέχεται τίποτα, και έτσι μένει στο σκοτάδι. Το φως ήλθε εις τον κόσμο, ο Χριστός, και ο άνθρωπος, ο κόσμος ηγάπησε το σκότος μάλλον παρά το φως. Και στο φως λέει δεν έρχεται, ή να μην ελεγχθώσουν τα έργα αυτού τα πονηρά, διότι είναι κατά το σατανά εργασμένα, όχι κατά Θεόν εργασμένα. Έπρεπε λοιπόν και κάτι να λέγαμε για το Θωμά, και ήρθαν και οικονομήσαν τα πράγματα απόψε το βράδυ, να μιλήσουμε και για αυτόν. Εύχομαι κανείς από εμάς να μην είναι στη θέση του Θωμά. Αν είναι όμως, αζητήσει από τον Χριστό. Και θα δει πώς θα τον στερεώσει.